Όλη η Αθήνα με λέει το ίδιο όμορφη με την Ερμία. Και τι με αυτό. Ο Δημήτριος έχει άλλη γνώμη. Και δεν θέλει να ξέρει αυτό που όλοι ξέρουμε. Μπράβο, Τζένη μου. Πάρα πολύ καλά τα πας, ε. Ανατρίχιασες. Ανατρίχιασα. Τι δράμα είναι αυτό. Τι κάνεις. Καλά είναι. Προβά. Είπα λίγο, ξέρεις, να κάνω λίγο τη φωνή μου, ζέσταμα. Ναι, δεν την κάνουμε έτσι ακριβώς το ζέσταμα. Θα το κάνουμε μετά το ζέσταμα. Λοιπόν, πρώτο μου μάθημα. Δεν ξέρω αν θα κάνω δεύτερο, αλλά... Για να σε δούμε γενικότερα τι διάθεση. Πώς ξεκινάμε. Ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Μπορούμε να αφήσουμε το κείμενο γιατί δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Κάνουμε μια προετοιμασία στο κάτω. Κάνουμε μια προετοιμασία έτσι μικρή τώρα. Για να μπούμε να κάνουμε ασκήσεις. Πάλι ασκήσεις. Ασκήσεις υποκριτικής. Για οτιδήποτε υποκριτική έχει άμεση σχέση να κάνει με το σώμα. Όσο και αν φαίνεται κουλό αυτό το πράγμα, πρέπει το σώμα να είναι ζεστό για να παίξεις. Αν δεν είναι ζεσταμένο το σώμα, είναι ξύλινος ο λόγος. Και λοιπόν... Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήσουν ταινία Μαρία, τι ταινία θα ήσουν? Θα ήμουν κομεντή. Κομεντή? Ναι. Ερωτική κομεντή. Ερωτική κομεντή, αμερικανιά, κανονική. Ωραία. Και αν έπαιζες μια ταινία με τον Πάνο, ποια ταινία θα ήθελες να παίξεις? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Σκέψτε το τώρα, προλαβαίνεις. Ταινία με τον Πάνο. Εκείνα, δεκομωδία, μάλλον, τραγική. Ποια? Τραγική που Νότιν Χιλ, ξέρω εγώ. Θα έπρεπε να κάνει κάποιο γκαφατζή, ναι. Οπωσδήποτε, γιατί είναι έτσι και στη ζωή του λίγο... Έχει μια βλακεία. Και πότε καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει ταλέντο? Αμέσως, δηλαδή, μόλις βγουν παιδιά στο δεύτερο τρίτο μάθημα, καταλαβαίνεις ποιος έχει πιο πολύ ταλέντο τον άλλο. Ναι. Μια διάθεση. Την καταλαβαίνω. Μια διάθεση, γιατί το ταλέντο είναι κάτι που δουλεύεται. Όπως όλα τα πράγματα. Εξελίσσεται. Δηλαδή, μπορεί να μου έρθει κάποιος αγγούρι. Ναι, όπως εγώ. Που να πιάσει το Shakespeare και να πει «Ω, αυτό». Και γυρνάει και να του εξηγήσω δύο-τρία πράγματα και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα να έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Πολύ ωραία. Και πολύ καλύτερα από κάποιον που φαινομενικά να έχει ταλέντο και να μείνει εκεί. Πάμε λοιπόν, δράση. Με το δεξί, τα αριστερά. Με όποια. Το σκέφτεσαι αυτό που ζωή σου? Όχι, όχι. Πες στο σαλόνι σου και ο χαρακτήρας Τζένι μπαίνει στη σκηνή και θέλει να πάρει αυτά τα χαρτιά να τα διαβάσει. Και να βάλει τα γυαλιά του και να διαβάσει. Πάμε να κάνουμε ένα περπάτημα με το θέλω σου στο μυαλό. Ωραία. Και... Πολύ ωραίο. Ξανά αφήσε τα κάτω. Ξανά έλα έξω. Έχεις φύγει από το σπίτι. Ναι. Έχεις πάρει την τσάντα σου, ναι. Έχεις πάρει την κλειδιά σου, είσαι έτοιμη για να βρεις και έχεις ξεχάσει τα έγγραφά σου. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν που κάνουμε το τόσο απλό πράγμα, ναι. Διαφοροποιεί ένα απλό περπάτημα. Ξέχασα το παράθυρο ανοιχτό και πρέπει, ξέρω εγώ, πρέπει να φύγω. Α, το παράθυρο. Άλλη αυτή. Κλείνω, φεύγω, εντάξει. Το φως, εντάξει. Παντού πάνω στο σκηνή, όταν είμαι και περιφέρομαι και περπατάω, πρέπει να έχω μία δράση. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, εδώ θα κάνουμε κάτι. Λίγα τώρα κάνουμε. Κανονικά αυτές οι ασκήσεις είναι 100 ώρες, έτσι δεν είναι? Μία γεύση. Εντάξει, παίρνεις. Μία γεύση να πάρουμε. Να δω αν θα γραφτώ ή όχι. Επειδή συνήθως όταν παίζουμε, όλα αυτά εδώ. Τσιτωμένα. Έχουν ένταση. Έχουν ένταση. Τα χαλαρώνουμε. Οπότε αρχίζουμε και κάνουμε ideas. Να χασμουριθείς, αν μπορείς να χασμουριθείς, τότε καλύτερο.